Just watch me now. Γεια σου, Βίκυ. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες το δικό σου brand, πώς το αποφάσισες και πότε ασχολήθηκες πρώτη φορά με τη μόδα. Κοίτα, με τη μόδα θα ασχολιόμουν έτσι κι αλλιώς, γιατί οι γονείς μου από παλιά είχαν βιοτεχνία και φτιάχνανε γυναικεία ρούχα. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε αυτή τη δουλειά, βεβαίως σε ένα άλλο κομμάτι. Και κάποια στιγμή, παρόλες τις σπουδές μου, στο Πανεπιστήμιο δεν είχα σκοπό να συνεχίσω. Τελείωσα το πολιτικό της νομικής. Στη συνέχεια έκανα σχέδιο μόδας στον Άκτο, ξέροντας ότι αυτή τη δουλειά θα ακολουθήσω. Και ενώ ξεκίνησα με τα ρούχα, στο πρώτο μου ταξίδι που έκανα στο Μιλάνο, στο Fashion Week, είχα αυτή την έμπνευση να ξεκινήσω μία σειρά με γυαλιά ηλίου. Τα οποία δεν ήθελα να είναι κάτι τυπικό, γιατί ξέρεις, χτίζοντας ένα brand θέλεις να έχεις ένα σήμα κατά τεθένα, σε ξέρουν για κάποιο λόγο. Εγώ ήθελα να κάνω μια σειρά που να είναι πιο fashion, οπότε όταν έχεις στο μυαλό σου τα γυαλιά JP John Pan, όταν τα φέρνεις μάλλον στο μυαλό σου, να σκέφτεσαι ότι είναι κάτι μοδάτο και πιο προχωρημένο. Και αυτό έκανα. Το κάνω 5 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος. Το John Pan, έχεις δώσει το όνομά σου σε συντομία? Έχω δώσει το όνομά μου σε συντομία, είμαι Γιάννης Πανταζόπουλος. Εντάξει, στο εξωτερικό αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε, ναι, έκανα αυτή τη συντομία. Και επίσης τα αρχικά είναι JP από το John Pan. Και έχουμε έναν ήλιο πάρα πολύ ωραίο στο λόγο μας, ο οποίος έρχεται, είναι το σύμβολο του Απόλλωνα, του Θεού της Ομορφιάς, και έτσι και επειδή θέλαμε να υπάρχει ένα ελληνικό στοιχείο στο σύμβολο, στο λόγο, βάλαμε αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ. Πού μπορεί να σε βρει κάποιος στο εξωτερικό? Πού μπορεί να με βρει κάποιος στο εξωτερικό και στην Ελλάδα? Λοιπόν, θα σου πω κάτι αστείο. Όταν ξεκίνησα, άσχετο από αυτό που με ρώτησες, αλλά όταν ξεκίνησα όλοι μου λέγανε, με τα γυαλιά ιδιαίτερα, ότι πρέπει πρώτα να γίνεις όνομα στη χώρα σου και μετά να πας έξω. Αυτό είναι και λίγο μία συμβουλή. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε πραγματικά πρέπει να το ακολουθούμε και να το κάνουμε χωρίς να ακούμε δεύτερες σκέψεις. Οπότε όταν είμαστε σίγουροι για αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα το πετύχουμε. Εγώ αυτή τη φωνή ας πούμε δεν την άκουσα και έλεγα όχι, εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω με τη χώρα μου. Θέλω πρώτα να προσπαθήσω στο εξωτερικό και ίσως μετά να με μάθουν και στη χώρα μου. Και ακριβώς αυτό έγινε, γιατί ξεκίνησα, φαντάζεσαι, ακριβώς. Ξεκίνησα, η πρώτη μου πελάτησα ήταν στη Ρωσία. Στη συνέχεια το επόμενο κατάστημα ήταν στο Μιλάνο και μετά ήρθε η Ελλάδα. Αυτό που είπες πριν για την αναγνώριση, θεωρείς ότι συνήθως στην Ελλάδα όταν κάνεις πρώτα καριέρα έξω σε αναγνωρίζουν πιο εύκολα στη χώρα σου? Ναι, δυστυχώς ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή όσο κι αν προσπαθείς εδώ, θα σε αναγνωρίσουν. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αν έχεις ένα καλό προϊόν, εκ των πραγμάτων θα σε αναγνωρίσουν. Απλά στη χώρα σου είναι πιο εύκολο να έρθει, αν σε βλέπουν έξω να δραστηριοποιείσαι, γιατί σε προσέχουν. Είναι λίγο πιο εύκολο γιατί μετά σε προσεγγίζουν, δεν προσεγγίζεις εσύ.
Και αυτό είναι. Αντιστρέφονται οι όροι, ναι, σε αυτή την περίπτωση. Και είναι λίγο σαν αναγνώριση που είναι καταπληκτικό. Βλέπουμε και σε βίντεο κλιπ τα γυαλιά σου και αρκετούς celebrities να τα φοράνε. Πώς προέκυψε αυτό? Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γενικότερα με αυτό. Να σου πω, το τελευταίο, δηλαδή, ο Akon, ο τραγουδιστής, έκανε ένα βίντεο κλιπ που έκανε release τώρα με την Becky G και φοράει σε όλο το βίντεο κλιπ τα γυαλιά σου. Τα γυαλιά μου, ναι. Η Tamta φορούσε τα γυαλιά μου τώρα στο Eurovision που ήταν στο Tel Aviv, που ήμουνα έξω, είχα πάει στο μαγαζί που τραγουδάει, φορούσε αυτά τα γυαλιά, τα είδε πάνω μου, τις άρεσαν, μου το είπε από την πίστα και μου λέει, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γυαλιά σου, και ανέβηκα μετά στο καμαρίνι της είπα ποιος είμαι και πήρε αυτά τα γυαλιά που φορούσα και της αρέσανε και τα έβαλε στο Tel Aviv τιμή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω αυτά, όπως και τα δημοσιεύματα στα περιοδικά του εξωτερικού. Σε πολλά περιοδικά σε έχουμε δει, ειδικά, ναι, στο εξωτερικό, ναι, σου έχουν ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά όταν συμβαίνει αυτό, και όταν το βλέπω κάθε μέρα είναι μια έκπληξη και είναι καταπληκτικό, γιατί είναι σαν μια αναγνώριση, αφού βλέπεις ότι η δουλειά σου αξίζει και την αναγνωρίζουν και τους αρέσει. Κάτι πολύ βασικό. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε γυαλιά? Για μένα υπάρχουν δύο τύποι προσώπων. Και υπάρχουν ο ένας τύπος που καλός ή κακός του ταιριάζουν όλα τα γυαλιά, όπως είσαι εσύ, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και υπάρχουν όμως και κάποιοι τύποι που είναι πιο ιδιαίτεροι, γιατί υπάρχουν, είναι λογικό, υπάρχουν δηλαδή κάποια πράγματα στο πρόσωπό τους που είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να τις προσέξουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πιο μεγάλη μύτη, μπορεί να έχουν πολύ μικρά μάτια, το πρόσωπό τους εδώ να είναι πολύ στενό. Γενικότερα, εντάξει, ο τύπος που του πάνε όλα, φυσικά θα διαλέξει βάσει του τι του αρέσει όσον αφορά το στυλ. Οι υπόλοιποι τύποι γυαλιών, ξέρεις, θα σου πω, οι πιο δύσκολοι φυσικά πρέπει να δοκιμάσουν πιο πολλά. Αυτό δεν υπάρχει ένας κανόνας. Δηλαδή, ξέρεις, παλιότερα λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να ξεφεύγει το γυαλί από αυτό εδώ το κομμάτι και να είναι πιο μεγάλο. Βγήκανε οι μάσκες και όλο αυτό το καταρρίψανε και φοράμε τα τεράστια γυαλιά και είναι trend. Οπότε πραγματικά εγώ δεν μπορώ να συμβουλεύσω απόλυτα εάν δεν έχω ένα πρόσωπο μπροστά μου για να του πω εκείνη τη στιγμή του ταιριάζει ή όχι. Τι είναι στυλ για σένα? Τι είναι στυλ για μένα? Κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα το στυλ σίγουρα δεν είναι το brand. Δηλαδή κάποιος ή κάποια θα μπορούσε να έχει στυλ και να φοράει τελείως απλά πράγματα, απλά να μπορεί να κάνει έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Όσον αφορά τα γυαλιά που κάνω εγώ και δραστηριοποιούμε σε αυτό, το πολύ ωραίο είναι ότι τα γυαλιά μπορούν να σου δώσουν μια άλλη προσωπικότητα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τα γυαλιά κρύβουν τα μάτια. Που ξέρεις, το βλέμμα και τα μάτια είναι... Ο καθρέφτης της ψυχής. Ακριβώς. Οπότε φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, συνήθως μπορούμε να μεταμορφωθούμε. Και μπορούμε εκείνη τη στιγμή να μεταμορφωθούμε σε κάτι άλλο που θα θέλαμε να είμαστε και ίσως να φοβόμαστε να κάνουμε reach. Πρόσφατα σε είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Πώς προέκυψε αυτό? Προέκυψε από μια συνεργασία που κάναμε, μια επίδειξη μόδας, ένα catwalk, που ήταν καμπάνια τον Απρίλιο στο Athens Exclusive Designer Week, στην εβδομάδα μόδας της Αθήνας. Και ήταν μια καμπάνια η οποία μίλαγε για τα πνευματικά δικαιώματα και για το... την είχαμε ονομάσει Fight Fake, και ήταν στο να μην διαλέγουμε ψεύτικα ή μαϊμούδες, ας το πούμε, προϊόντα, και να επιλέγουμε πάντοτε τα αυθεντικά, ακριβώς. Τι
όμορφο χώρο που έχεις φτιάξει, πραγματικά. Είναι το πρώτο πράγμα που σου είπα μόλις μπήκα. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Καλώς σε βρήκαμε. Έχει πολύ θετική ενέργεια και πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Θα μας παρουσιάσεις σε λίγο την καινούργια σου κολεξιόν. Εννοείται. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στον χώρο της μόδας? Ήταν βασικά χόμπι όλο αυτό. Εγώ δούλευα σε πολυεθνικές, καμία σχέση με το χώρο. Ξεκίνησα να φτιάχνω ρούχα για μένα. Παρένθεση, το αντικείμενο που είχες στις πολυεθνικές? Έχω τελειώσει ψυχολογία και μεταπτυχιακό στο HR και δούλευα σαν HR manager σε πολυεθνικές. Οπότε το HR σε βοήθησε στη μετέπειτα πορεία σου στη μόδα, κάπως? Με βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα του management, ότι ξέρω ουσιαστικά να χτίζω εταιρείες και να μεγαλώνω brands. Και το βλέπω πιο πολύ από πλευράς business και όχι τόσο από πλευράς fashion. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ πως ναι, 100%. Και μετά πώς μεταπήδησες από εκεί στη μόδα? Ξεκίνησα να κάνω κάποια ρούχα για μένα. Άρχισαν στη δουλειά να μου λένε από πού το πήρες, πώς το έφτιαξες, πώς το δημιούργησες και τέτοια. Άρχισα να τα πουλάω στις κοπέλες στη δουλειά. Μετά αυτό το πράγμα μεγάλωσε και άρχισα να το έκανα online. Οπότε έφτιαξα ουσιαστικά ένα online shop, γιατί παράλληλα με τη δουλειά δεν μπορούσα να έχω το χρόνο να το τρέχω full time. Έκανα 1,5 χρόνο παράλληλα με τη δουλειά, το τρέχα σαν έναν online retail provider με αρκετά χρήματα και γενικότερα επένδυση σε όλο το κομμάτι του digital. Και όταν αυτό άρχισε να μεγαλώνει και οι κοπέλες άρχισαν να τα ζητάνε στα καταστήματα, τότε αποφάσισα να παραιτηθώ και να μπω στη χοντρική και να το κάνω brand. Δηλαδή τώρα τρέχω και online και wholesale. Πώς επέλεξες την ονομασία Μία? Τι συμβολίζει? Το Μία ουσιαστικά είναι ένα όνομα από την αρχαία μυθολογία και ταυτόχρονα για μένα σημαίνει το ένα, το μοναδικό. Οπότε ουσιαστικά ήθελα να συνδέσω την ελληνική μυθολογία με κάτι έβυχο, σύγχρονο και μοναδικό. Και θεωρώ ότι με αντιπροσωπεύει πλήρως. Τι σημαίνει στυλ για σένα? Νομίζω ότι είναι το πώς κάθε κοπέλα θέλει να εκφράζεται και πώς νιώθει ουσιαστικά ελεύθερη μέσα από τα ρούχα που φοράει. Λοιπόν, μεταπήδησες στο χώρο της μόδας. Υπάρχει κάτι που να σε δυσκόλεψε στην αρχή? Ναι, με δυσκολεύει ακόμα και τώρα. Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Όχι μόνο η μόδα, θεωρώ ότι οτιδήποτε και να κάνει σε επίπεδο business και επιχειρηματικότητα είναι αρκετά δύσκολο. Εμένα με δυσκόλεψε ότι δεν ήξερα σχεδόν τίποτα, έως τίποτα, όταν μπήκα στον χώρο. Οπότε δεν είχα... Εννοείς για τη μόδα, για τα υφάσματα, για τα σχέδια? Δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα για τίποτα. Σε 2,5 χρόνια όμως δημιούργησε ένα εξαιρετικά μεγάλο μπραντ. Ναι. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όλα γίνονται αν θέλεις και θεωρώ ότι αν δουλέψεις πάρα πολύ, εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ και δουλεύω πάρα πολύ γενικά. Θεωρώ ότι όταν θέλεις κάτι και βάζεις ένα στόχο, μπορεί να το κάνεις. Θέλει πολύ καλή δουλειά, θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει καλή ομάδα. Για μένα θέλει πάρα πολλές θυσίες προσωπικές. Έχω θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να φτάσω εδώ τώρα. Εννοείς προσωπικό χρόνο, προσωπική ζωή, προσωπική χρόνο. Παίρνω τεράστια ρίσκο επιχειρηματικά, τα οποία κάποιες φορές είναι εύκολα, κάποιες φορές δεν είναι. Έχω κάνει λάθη, πάρα πολλά, κάνω και τώρα. Έτσι μόνο μαθαίνουμε, μέσα από τα λάθη μας. Ναι, συμφωνώ, θα μπορούσαμε κάποιον να είναι λίγο πιο μικρά, αλλά εντάξει, είναι ένα καλό δρόμο νομίζω. Αλλά ναι, θεωρώ ότι ο επιχειρηματίας, δηλαδή το fashion για μένα είναι επιχειρηματικότητα. Δεν είναι μόνο το ρούχο, είναι ολόκληρο business. Υποστηρίζει πάρα πολύ τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ναι, είναι βασικά ο λόγος που κάνω όλο αυτό. Τι συμβουλή λοιπόν θα έδινε στις γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με κάτι? Να το προσπαθήσουν 100%. Εγώ είμαι η πρώτη που θα βοήθησα την οποιαδήποτε κοπέλα έρθει να μου πει ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Να είναι πολύ down to earth και να μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ. Να πει ότι με την πρώτη δυσκολία δεν τα παρατάω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά. Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι η επιχειρηματικότητα είναι εύκολη, να έρθει σε μένα. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι περνάς πάρα πολλά στάδια μέσα από όλο αυτό. Και θεωρώ ότι πρέπει να μην τα παρατάς ποτέ. Δηλαδή για μένα είναι ότι βάζεις ένα στόχο
παλεύεις πάρα πολύ γι' αυτό, δεν τα παρατάς ποτέ με καμία δυσκολία και κάποια στιγμή, κάποτε, μπορεί να σου έρθει πίσω. Μπορεί και όχι, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν κάνεις σωστές κινήσεις και είσαι πολύ focus αυτό που κάνεις, κάποια στιγμή σου γυρνάει. Εγώ έχω πετύχει πάρα πολλές φορές. Και θεωρώ ότι με πολλή δουλειά και χωρίς ωράρια και χωρίς προσωπικό χρόνο και ζωή, θα τα καταφέρουμε. Είπες πριν ότι θα προτιμούσες κάποια λάθη να μην τα έχεις κάνει, να τα έχεις κάνει λίγο μικρότερα. Ναι, ποιο θεωρείς, ας πούμε, μεγάλο λάθος για σένα? Έχω κάνει οικονομικά λάθη, θεωρώ τα μεγαλύτερα. Δεν ήξερα πολλά πράγματα, μάλλον δεν ήξερα τίποτα στη μόδα. Δεν ήξερα καν στο εμπόριο, γιατί εγώ δούλευα σε πολυεθνικές και οι πολυεθνικές σου δίνουν πάρα πολλά πράγματα από πλευράς business, management κτλ. Αλλά δεν σου δίνουν ουσιαστικά. Δεν τρίβεσαι με ένα προϊόν. Εγώ ήμουν και σε υπηρεσία, γιατί ήμουν στη τεχνολογία. Οπότε δεν είχα ουσιαστικά ένα προϊόντικο στόχο μπροστά μου. Οπότε είχα πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά οικονομικά, φορολογικά, τεχνικά θέματα, θέματα που δεν τα ήξερα. Είχα μεγάλο θέμα με το προϊόν, γιατί δεν ήξερα καθόλου από fashion, αλλά καθόλου. Οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στις παραγωγές, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στα υφάσματα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους. Πόσο σημαντικά είναι τα social σήμερα? Για μένα είναι το α και το ω. Εμένα ήταν από την αρχή, δηλαδή όταν ξεκίνησα τον brand είπα ότι ουσιαστικά θα χτίσω έναν online retail provider. Δεν ήξερα τότε αν θα το κάνω wholesale ή αν θα μείνω στο online μόνο. Γιατί είχα σκεφτεί κάποια στιγμή να μείνω και μόνο στο online, δηλαδή να είναι μόνο ένα online shop. Οπότε θεωρώ ότι τα social, από την αρχή είπα ότι έχω ένα budget, το οποίο το έχω κερδίσει από τη δουλειά μου. Οπότε ήταν ένα budget, ήταν μισθή ουσιαστικά 5 χρόνων στην πολυεθνική. Τους είχες μαζέψει και έκανες μετά την κίνηση? Ναι. Μισθή 5 χρόνων. Μισθή 5 χρόνων. Μεγάλο το ρίσκο. Μεγάλο το ρίσκο. Το πήρα όμως. Το πήρες και σου βγήκε. Μου βγήκε, πέρασα πολλές δυσκολίες, αλλά μου βγήκε. Ήξερες όμως να το διαχειριστείς, ενώ οικονομικά και επιχειρηματικά. Ναι, ήμουνα καλή στη δουλειά, έπαιρνα καλό μισθό, η αλήθεια είναι. Και γενικότερα ήμουνα πολύ ευχαριστημένη. Έχτισα καριέρα, ήμουνα πολύ καλά γενικά και για την ηλικία μου και για όλα. Έβαλα ουσιαστικά και επένδυσα κάποια χρήματα τα οποία είχα βγάλει εγώ σε κάτι το οποίο είπα ότι θέλω να το δοκιμάσω να το κάνω. Γιατί έβλεπα ουσιαστικά την απήχηση. Δηλαδή, αν ήταν ένα άλλο προϊόν, επίσης θα έκανα κάτι αντίστοιχο. Και μου βγήκε. Εντάξει, δεν είναι ότι μου βγήκε, έχει τελειώσει. Δηλαδή, ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο είναι που μεγαλώνει πάρα πολύ όλο αυτό. Αλλά μέσα σε 2,5 χρόνια είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχεις πάρα πολύ προσεγμένο λογαριασμό στο Instagram. Mm. Πώς κατάφερες να το δημιουργήσεις? Βλέπουμε κιόλας και από πολλά ταξίδια δημιουργίες σου, πολύ όμορφα φωτογραφημένες. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις ένα τόσο προσεγμένο λογαριασμό στο Instagram? Στο Instagram, εντάξει, το Instagram δεν είναι μόνο το ταξίδι. Δηλαδή, το Instagram το ξεκίνησα πριν από 2,5 χρόνια, αλλά τότε είχα ξεκινήσει και το Facebook. Θέλω να πω ότι γενικότερα εγώ τα social δεν τα βλέπω, Instagram ή Facebook, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι κάτι άλλο. Οπότε γενικότερα θεωρώ ότι τα social είναι ένα κανάλι επικοινωνίας προς τον τελικό καταναλωτή, που τώρα μπορεί να είναι τότε, όταν ξεκίνησα εγώ ήταν το Facebook. Οπότε εγώ όλα τα λεφτά που είχα τα βάζα στο Facebook. Μετά ξεκίνησε το Instagram και επένδυα στο Instagram. Το θέμα είναι να παρουσιάσεις μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε ένα πολύ καλό level, έτσι ώστε να αρέσει στον τελικό χρήστη και στον τελικό καταναλωτή. Ποια είναι η γυναίκα που φαντάζεσαι να φοράει τα ρούχα σου? Εγώ είμαι ξεκάθαρα σε μια γυναίκα η οποία δουλεύει. Είναι η γυναίκα εκείνη η οποία είναι ανεξάρτητη οικονομικά, η οποία σκέφτεται πώς θα εξελιχθεί, πώς θα προχωρήσει, πώς θα ταξιδέψει, πώς θα δει τον κόσμο.
δεν βασίζεται σε κανέναν οικονομικά, ούτε σε κανένα επίπεδο. Έχει τη δικιά της προσωπικότητα, είναι ανεξάρτητη και ξέρει πώς να σταθεί, πώς να φερθεί. Πιστεύει στον εαυτό της. Γι' αυτό είναι και το μότο εκεί. Το believe in yourself. Ναι, είναι το μότο μου. Έχεις καταφέρει λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα να είσαι σε πάρα πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πού σε βρίσκουμε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καταρχήν ευχαριστώ τον κόσμο γι' αυτό, γιατί πραγματικά με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Το brand αυτή τη στιγμή, τα μία μπορούμε να τα βρούμε σε πάνω από 70 σημεία πώληση στην Ελλάδα. Στο site www.miacollection.com μπορείτε να βρείτε όλα τα συνεργαζόμενα μαγαζιά, είτε και στο Facebook, είτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram και να σας απαντήσουμε. Είμαστε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, έχουμε σημεία πώλησης και θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλές συνεργασίες, οι οποίες μας βοηθάνε καθημερινά να εξελισσόμαστε και να πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα. Και φυσικά και online, που το δικό μας website. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Athens Exclusive Fashion Week. Σωστά. Θα σε δούμε στην Εβδομάδα Μόδας. Σωστά, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στην Εβδομάδα Μόδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξανακάνει και είναι μοναδική εμπειρία για μένα. Θα παρουσιάσουμε άνοιξη καλοκαίρι του 20, η οποία ουσιαστικά θα κυκλοφορήσει μετά από τον Φεβρουάριο και μετά. Και είναι στις 9 Νοέμβρη, στο Ζάπιο. Thank you so much. The most famous women wear your clothes. Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, almost everybody. Yeah. How do you feel about that? I feel very proud and happy at the same time because I see that most of the influencers and most popular women wearing my clothes, you know. And this is an honor, you know. It's like kind of that women love my creation, and this is my aim, you know, to make beautiful dresses and to make the woman happy when they wear my clothes. What type of woman you have in your mind when you're designing? My type of woman is a woman very powerful, strong, sexy, confident, and she has a power, you know, when she wears my dress. The first time you saw a woman wearing your clothes, when was and that? And every time, you know, I feel very happy and glad when I see, especially a celebrity, you know, when they wear my clothes. Every time it's the same feeling, you know. Yes. Sometimes when it's overdone, you know, so when it's too much, so I think it's a big mistake. So we have to be maximum simple, it's more, it makes the woman more beautiful, I think. Do you think Greek women know how to dress? Yes, I'm sure. She's a beautiful woman, and I'm sure she's up to date and she knows how to dress very well. Yes, 10 years old, I decided to be a fashion designer when I grew up. And this was my decision, so because it's my hobby and I love this world, you know. I love to draw fashion and I decided to be a fashion designer from
when I was very young. Tried a thousand tries, and now I realize you set my heart to sing it. What's your next goal? We have a lot of, we have a plan, you know, for the next 5 years to open new stores, to work on our perfume, and to develop more our accessories line. Have you ever been to Mykonos? Yes, of course. Mykonos is one of my favorite places during the summer.